επικρατεί λοιπόν μια αντίληψη ότι η κομματική μήτρα μπορεί να γεννά πετυχημένους πολιτικούς. Δηλαδή τους έχουν πρόοδο στην νεολαία και από εκεί πέρα τους κάνουν βουλευτές και μετά μένουν εκεί για πάντα ως άργοι να έχουν καρέκλες. Θα δείξω λοιπόν τον Υπουργό, ο οποίος παραδέχεται δημόσια προς τιμή του ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του. Και ρωτώ εγώ εσένα, το παραδέχεται ο ίδιος του. Δεν είναι προσωπική αντιπάθεση, οι περισσότεροι είναι τέτοιοι. Οι περισσότεροι είναι δεκαετίες. Τι λέει η ελληνική λύση, δύο, το πολύ τρεις φορές θα εκλέγεσαι. Μετά σπίτι σου. Σπίτι σου. Ή για να μην το πει διαφορετικά, κατά την άποψή μου, μία φορά πρέπει να εκλεγείς. Τη δεύτερη με το ζόρι. Για να καταλάβετε ότι πρέπει να αλλάζει το πλαίσιο αλλά και το τοπίο των βουλευτών. Εδώ υπάρχουν αιώνιοι βουλευτές, αιώνιοι υπουργοί. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα δείτε υπουργό τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Κατσιδάκη και όλους αυτούς που βγαίνετε και τους βλέπετε ως υπουργούς. Δεν αλλάζει τίποτα. Αφού έχουν πτωχεύσει τη χώρα, πόσους ξαναβάζετε υπουργούς. Αναρωτιέται κανείς. Δείτε το βίντεο, τι λέει ο κύριο Κατσιδάκη, τον κύριο Αφιά. Άλλο και αυτό. Να σου κάνω όμως κάτι άλλο. Εσείς είστε οικονομολόγος, έτσι δεν είναι? Όχι. Τι? Νομικά το σπουδάζω. Α, νομική. Ασκήσατε επάγγελμα? Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό. Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα. Αυτό μου το λένε, προσέξτε, από το 2007 που ήρθα εδώ πέρα. Προσέξτε, εκείνο το οποίο έχω κάνει είναι ότι για διαφόρους λόγους, εν πάση περιπτώσει, με εμπιστεύτηκαν διάφοροι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και το θέτεται έτσι, να το πω. Από τότε που ήμουν νέος και μπήκα σε διαφορετικές θέσεις, σε διαφορετικά αξιώματα. Έχω προσπαθήσει να ταυτιστώ με μεταρρυθμίσεις, με την Ολυμπιακή, με τη ΔΕΗ, τώρα με τις συντάξεις, για δύσκολες αποστολές, αλλά νομίζω ότι τα έχω καταφέρει. Και γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ και επί ότι αν για κάποιο λόγο δεν ήμουν στην πολιτική, δεν νομίζω ότι δεν θα έβρισκα και κάποια θέση στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε τώρα. Τόσες υποθέσεις χειρίστηκα στο δημόσιο. Ακριβώς. Αυτό το λόγο ευχαριστώ και ότι, κοιτάξτε, εγώ... Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δηλαδή, υποθέτει ο Υπουργός ότι αν δεν ήταν στο δημόσιο, ως Υπουργός τόσα χρόνια, χρόνια και ζαμάνια που είναι στο χωριό μου, θα έβρισκε, λέει, κάποια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Επειδή έχει ασχοληθεί με το δημόσιο. Τα αποτελέσματα και τα πραγμένα της ενασχολήσεως του Υπουργού με το δημόσιο δεν είναι πρόκριμα για ευδόκιμο βίο στην ιδιωτική οικονομία. Ένα και ένα κάνουν δύο. Όμως, εκείνο που προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το λεχθένα τον κύριο Αφιά. Δεν έχετε ένσημα? Μα δουλεύετε, λέει. Πού δουλεύει, κύριε Αφιά? Δεν ήξερα ότι η πολιτική είναι επάγγελμα. Εγώ ξέρω ότι η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ ξέρω ότι ο πολιτικός μπαίνει στην πολιτική για να βοηθήσει τους πολίτες, όχι για να βιοποριστεί ο ίδιος. Διότι αν μπαίνεις για να βιοποριστείς, τότε υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξεως. Δεν είσαι λειτουργός. Και βέβαια θα πείτε ποιο είναι το λειτουργήμα. Έχω και εγώ τις απορίες μου πλέον. Αν είναι κατά πόσο είναι λειτουργήμα όλο αυτό. Αλλά μιλάμε για μια ζωφερή κατάσταση πολιτική, η οποία υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Θέλετε τη συμβουλή μου? Διαλέξτε στο χωριό σας τον καλύτερο αγρότη. Διαλέξτε τον καλύτερο οικοδόμο. Βάλτε τον βουλευτή. Αυτός ξέρει τουλάχιστον πώς γίνουν τα λεφτά. Αυτή είναι η άποψή μου. Διαλέξτε τον καλύτερο επιχειρηματία. Ξέρει πώς γίνουν τα λεφτά. Διαλέξτε τον καλύτερο δάσκαλο, ρε παιδί μου. Αλλά έναν τύπο, έναν άνθρωπο ο οποίος τελείωσε 18, πήγε πανεπιστήμιο, τελειώνει πανεπιστήμιο 24, πρόεδρος νεοφυλακής, τον κάνουν βουλευτή, τον κάνουν ευρωβουλευτή, τον κάνουν υπουργό. Δεν γίνεται έτσι, δεν πάει έτσι πουθενά. Δεν βγαίνει αποτέλεσμα, παιδιά. Δεν θα βγει ποτέ. Αυτό συμβαίνει και στην αριστερά, μην νομίζετε. Όλοι οι παιδιά του κομματικού σου λένε Ανδρουλάκης, δεν νομίζετε ότι είναι. Καλά, αν αριστερός Ανδρουλάκης, εγώ είμαι ακροαριστερός, τροτσκιστής, λενινιστής. Αλλά λέμε τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης πού εργάστηκε, για πείτε μου εσείς, ο κ. Τσίπρα πού εργάστηκε. Θα μου πεις, αν δεν εργαστείς, δεν μπορείς να κατέβεις εκλογές. Είναι ένα θέμα κατά την άποψή μου, όχι. Δεν έχεις τίποτα να εμπλακείς με τα πολιτικά πράγματα, με την πολιτική και κυρίως με θέσεις ευθύνης, εάν δεν έχεις πετύχει κάτι στον ιδιωτικό σου βίο. Αυτή είναι η αρχαιοελληνική έκφραση του θόκου, του οποιοδήποτε θόκου θα μπορούσε να πάρει κάποιος πολίτης. Αλλά μην επιλέγετε έτσι. Δεν πάει έτσι. Πρώτος σταυρός του κ. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Αν και αυτός έχει με την Ελλάδα, με την Ολυμπιακή, με τη ΔΕΗ, με τα λεφτά, το ασφαλιστικό, τα έχει σοφερώσει όλα. Όμως, αυτό που με ενοχλεί είναι η δική σας στάση και θέση. Και σε λίγο θα δείτε λοιπόν το παραμύθι που θα σταΐζουν.
Σας λένε πράσινες οι ανεμογεννήτριες, φιλικές στο περιβάλλον. Θα δείτε λοιπόν ρεπορτάζ του Sky News, δικό μας. Λέει, μοιάζει με απομεινάρι το βιομηχανικό πάρκο του Μπαούτο στη Βόρεια Κίνα. Είναι σημαντικό για το πράσινο μέλλον μας, είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των σπάνιων γεών. Οι σπάνιες γεές είναι μέταλλα πολύ σημαντικά για κάθε είδους τεχνολογία, ειδικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και οι αρχές παρακολουθούν στενά. Αν δείτε τις εικόνες, σας είπα, δεν ανακυκλώνονται ούτε τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα τεράστια, ούτε οι ανεμογεννήτριες, ούτε και τα τοξικά που έχουν μέσα. Δεν ανακυκλώνονται. Θα βρωμίσουμε όλη τη γη με απόλυτα τοξικά, θα πεθάνουμε. Κατά τα κλιματική αλλαγή και παραμύθια της χάλη μας.